Ανοίγουν οι εγγραφές για το δεύτερο Arta City Trail, το οποίο και φέτος πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δρομέων Άρτας. Έχουμε κοντά μας για το θέμα αυτό τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Θεόδωρο Μακρύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο Σύλλογος Δρομέων Άρτας έχει δώσει δείγματα γραφής, κύριε Μακρύ, και με τις δραστηριότητες και με τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει. Πολύ δε περισσότερο με τις διοργανώσεις αυτού του τύπου, δρομικά κινήματα αν θέλετε, στα οποία και συμμετοχή υπάρχει, τουλάχιστον πέρυσι, που έγινε στην πόλη μας. Και, δύο χρόνια, συγγνώμη που διακόπτω, το 21. Ναι, από το 21. Ναι. Α, συγγνώμη, ναι, είναι δύο θα χρόνια. Θα σας εξηγήσω, ναι, το 21. Και η συμμετοχή με αθλητές, όχι μόνο από την περιοχή της Ηπείρου, αλλά από την ευρύτερη περιοχή, κάτι που καθιστά και την Άρτα ως σημείο αναφοράς σε αθλητικές εκδηλώσεις. Ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Εμείς είχαμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια το 2021 να καταφέρουμε να ανοίξουμε κάποια μονοπάτια στο Λόφο Περάνθης, μέσα στον ιστό της πόλης, τον γνωρίζουν όλοι, και να κάνουμε, να διεξάγουμε έναν αγώνα δρόμου, ανωμάλου δρόμου, μέσα στην πόλη μας. Όλο αυτό το διάστημα, ο πρώτος αγώνας, τον θυμάστε όλοι πολύ καλά, ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε μεγάλη επιτυχία, μας τίμησαν με την παρουσία τους πάρα πολλοί δρομείς σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Κάναμε μία παύση ενός έτους. Πέρυσι. Γι' αυτό είναι φέτος ο δεύτερος δρόμος και ο προηγούμενος ήταν το 21. Το 21. Κάναμε μία παύση ενός έτους γιατί θέλαμε να διανοίξουμε και να αναδείξουμε ταυτόχρονα μεγαλύτερο μέρος των μονοπατιών στο Λόφο Περάνθης. Προσπαθήσαμε λοιπόν και ανοίξαμε 14 σχεδόν χιλιόμετρα καινούργιων μονοπατιών σε όλη την πλευρά, και τη δυτική και την ανατολική πλευρά του Λόφου, από την Περάνθη έως τη Λιμίνη. Είναι μια καινούργια διαδρομή η οποία θα βγει στα 23 χιλιόμετρα για το μεγάλο τον αγώνα. Ο πιο μικρός αγώνας θα είναι στα 6 χιλιόμετρα. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τα παιδιά του συλλόγου μας, επίπονη προσπάθεια. Μπορείτε να καταλάβετε πόση δυσκολία έχει να καθαριστούν, να μπορέσει να σπάσουν πέτρες, να καθαριστούν ό,τι χρειάζεται για να είναι το μονοπάτι. Να σημάνθουν έτσι, τα πάντα για να είναι τα μονοπάτια προς χρήση και ασφαλή πάνω απ' όλα, για να μπορέσουν να τρέξουν οι δρομείς. Δεν είναι μια αθλητική εκδήλωση πάνω σε ασφάλτινο δρόμο ή μόνο, ας πούμε, σε χωματόδρομο. Είναι και με διαφορετικά υψόμετρα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι με διαφορετικά υψόμετρα. Έχει ένα πολύ μικρό κομμάτι ασφάλτινης διαδρομής. Άλλο ένα χωμάτινο, ναι, πέτρινο, ναι, εναλλάσσεται. Ναι. Η περισσότερη διαδρομή όμως είναι όλη, σχεδόν καθολοκλήρου, μέσα στα μονοπάτια. Ναι. Θα διασχίσουν οι δρομείς ένα τεράστιο μήκος μονοπατιού, στο οποίο μέσα υπάρχουν καρόδρομοι, υπάρχουν οχυρά, υπάρχουν πολυβολία, τα οποία εικάζεται ότι αυτά υπάρχουν από την εποχή της Ενετοκρατίας, έτσι. Και οι περισσότεροι ίσως δεν τα γνωρίζουν. Και οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν, και γι' αυτό το λόγο αυτή είναι η προσπάθειά μας. Πέρα από τη διεξαγωγή του αγώνα, είναι να αναδείξουμε τα μονοπάτια του Λόφου Περάνθης. Να τα γνωρίσουν οι αρτινοί που δεν τα γνωρίζουν, να τα γνωρίσουν όσοι μας επισκεφθούν, που θα έρθουν να τα δουν, να τρέξουν, και να μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λόφο Περάνθης σαν ένα προορισμό αναψυχής, σαν ένα προορισμό που μπορεί ο καθένας να πάρει την οικογένειά του, τα παιδιά του, να περπατήσει, να φωτογραφηθεί, να δει τη φύση και να έχει θέα τον Αμβρακικό κόλπο, να έχει θέα τον κάμπο της Άρτας. Είναι πανέμορφα τα μονοπάτια και το ευχαριστώ είναι λίγο σε όλα τα παιδιά που βοήθησαν και σε όλους τους εθελοντές. Έχετε δίκιο να το λέτε αυτό, ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία που αφορούν τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής που δεν τα γνωρίζουμε. Ακριβώς. Ας πούμε, πριν από λίγα χρόνια γνωρίσαμε οι περισσότεροι δημότες ότι στο Λόφο Περάνθης υπάρχει το σπήλαιο του Πάνα. Έτσι ακριβώς. Είναι κάποια πράγματα και κάποια σημεία τα οποία αξίζει τον κόπο να τα επισκεφθεί κανείς, αλλά αν δεν τα γνωρίζει. Έτσι ακριβώς είναι, και αυτός είναι και ο σκοπός μας, όπως σας είπα πριν. Ναι. Υπάρχουν, πέρα από το φυσικό κάλος της περιοχής και των μονοπατιών, υπάρχουν μέσα στα μονοπάτια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε ούτε κι εμείς. Όταν ανοίγαμε και τα βλέπαμε, ρωτούσαμε από την αρχαιολογία, ρωτούσαμε από τη δασική υπηρεσία, διαβάζαμε, μαθαίναμε το τι υπάρχει εκεί πέρα. Πρέπει, και το πρέπει δεν είναι εισαγωγικά, πρέπει όλοι να τα ξέρουμε και να τα μάθουμε, το τι υπάρχει και το τι έχουμε
στον τόπο μας. Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Και γι' αυτό το λόγο μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό που σας είπα πριν, να επεκτείνουμε τον αγώνα, να τον μεγαλώσουμε. Δόξα τω Θεώ το έχουμε καταφέρει. Θα έχουμε τη βοήθεια του Δήμου Αρταίων. Θα είμαστε κάτω από την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υγείας. Και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ίσως και σήμερα, το αργότερο αύριο, θα ανοίξουμε τις εγγραφές για αυτούς που θέλουν να. Που ενδιαφέρονται να τρέξουν και να έρθουν να γνωρίσουν τα μονοπάτια. Πότε, αν έχει καθοριστεί, θα γίνει ο αγώνας? Ο αγώνας είναι 17 Δεκέμβρη, ημέρα Κυριακή. 9 η ώρα το πρωί θα είναι η αφετηρία για το μεγάλο τον αγώνα, μάλλον για το μικρό τον αγώνα τα 6 χιλιόμετρα και 9.30 για τον μεγάλο τον αγώνα τα 23 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα, οι προκηρύξεις και ό,τι έχει να κάνει με τη δομή του αγώνα, τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστά σε όλους μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Ναι, μέσω... γιατί αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να γνωρίζουν. Ούτως ή άλλως με την εταιρεία που συνεργαζόμαστε για τις εγγραφές θα σταλούν mail σε όλους τους αθλητές που είχαν λάβει μέρος στον προηγούμενο αγώνα και σε όλους όσους δηλώνουν τη συμμετοχή τους θα ξέρουν ακριβώς ποια θα είναι η δομή του αγώνα, τα τεχνικά κομμάτια του αγώνα, η διαδρομή και ό,τι χρειάζεται για να ξέρουν πού θα έρθουν και τι θα κάνουν. Κύριε Μακρύ, ένα θέμα που δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναρωτήσει, αλλά αφορά όμως το δρομικό κίνημα και επειδή ασχολείστε με αυτού του είδους αθλητικές εκδηλώσεις, είναι η συνεργασία η δική σας, των συλλόγων δηλαδή, με τα παιδιά των σχολείων. Που εκεί υπάρχουν όχι φυτόρια, υπάρχουν παιδιά τα οποία ενδεχομένως να ήθελαν να συμμετάσχουν, ας πούμε, σε έναν τέτοιο, σε ένα αθλητικό δρόμενο. Ούτε στα 6 χιλιόμετρα, ούτε στα 23 θα μπορούσαν να πάνε τα παιδιά. Μπορούν όμως να διοργανωθούν μικρότερες διαδρομές για παιδιά που εσείς, επειδή γνωρίζετε και την ιστορία και τον πολιτισμό, να μπορείτε να αξιοποιήσετε και κάποια στοιχεία ώστε να μπορούν να μάθουν. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Απλά εμείς, αν το θυμάστε πέρυσι, άσχετο με τον αγώνα αυτό που κάνουμε, έτσι, ναι. Είχαμε κάνει μια δράση πριν τα Χριστούγεννα για τα παιδάκια των δημοτικών στην κεντρική πλατεία της πόλης. Είχε γίνει μια πολύ ωραία δράση. Είχαμε μια συνεργασία με το αθλητικό σωματείο Τιτάνες της Άρτας και κάναμε κάτι πολύ όμορφο για τα παιδιά. Πάντα είμαστε σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια. Άρα κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, και φέτος και να επαναλαμβάνεται. Ναι, είμαστε σε συνεργασία πάντα και με την Πρωτοβάθμια και με τα σχολεία, με τους διευθυντές. Οι περισσότεροι είναι φίλοι μας, μιλάμε, σε μια μικρή κοινωνία ζούμε. Ναι. Έχουμε πολλά μέλη του συλλόγου που είναι εκπαιδευτικοί, που είναι μέσα στα σχολεία και τα γνωρίζουν. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, για το συγκεκριμένο αγώνα, δεν είναι απαγορευτικό να έρθει να τρέξει οποιοδήποτε και να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Απλά να γίνει κάτι συγκεκριμένο μόνο για τα παιδιά, θα πρέπει να στηθεί κάτω από διαφορετική βάση και να γίνει τελείως διαφορετικό από έναν αγώνα. Είναι σίγουρο. Να μην βάλουμε τα μικρά παιδιά, τα νέα παιδιά, αυτής της ηλικίας εννοώ, στη διαδικασία του αγωνίσματος, γιατί ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι όταν ένα μικρό παιδί το βάζετε σε μια διαδικασία ότι πρέπει να αγωνιστεί. Όχι, γι' αυτό είπα. Ναι. Άλλου είδους αθλητικές εκδηλώσεις που να έχουν όμως σημεία αναφοράς και την ιστορία και τον πολιτισμό. Να φτάσει μια μαμά, ένας μπαμπάς με το παιδί του, με τα παιδιά του, στο λόφο Περάνθης και να του εξηγήσετε ότι αυτό είναι πολυβολείο. Δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί. Ναι, υπάρχουν πολυβολεία, υπάρχουν οχυρά, σας είπα, υπάρχουν ακριβώς, πολλά πράγματα. Ακριβώς, αυτό είναι οχυρό. Γνωρίζουν τα παιδιά. Ο βιωματικός τρόπος είναι κάτι που το επιζητά το σχολείο. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά και εσείς το ξέρετε γι' αυτό. Βεβαίως, το ξαναλέω ότι στο συγκεκριμένο αγώνα εννοείται είναι ευπρόσδεκτη και μπορεί όχι, να. Όχι, βέβαια. 23 και 6 χιλιόμετρα είναι έξω από τα δεδομένα των παιδιών. 6 χιλιόμετρα μπορούν τα παιδάκια με τη σύμφωνη γνώμη. Και μια υπεύθυνη δήλωση ενός γονέα ή μαζί με τον γονέα να μπουν μέσα. Φαντάζομαι έφηβοι. Γιατί δεν χρειάζεται να το τρέξουν, μπορεί να το περπατοτρέξουν, να το πούμε έτσι απλά. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Καλό όμως είναι να έρθουν, έστω και αν δεν συμμετέχουν, να έρθουν να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ναι. Γιατί τελειώνοντας ο αγώνας, εννοείται θα μπορούν να μπουν μέσα στα μονοπάτια. Να δούνε τα μονοπάτια. Υπάρχουν σημάνσεις, υπάρχουν πίνακες, υπάρχει παντού. Δεν μπορεί να χαθεί κάποιος μέσα στα μονοπάτια. Είναι πολύ δύσκολο να χαθεί κάποιος μέσα στα μονοπάτια. Σίγουρα τα μικρά παιδιά θα θέλουν τη συνοδεία ενός ενήλικα κτλ. Έτσι. Και δεν μόνο. Στο μυαλό μας είναι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Στην παρούσα φάση όμως
έχουμε τον αγώνα μας. Έτσι. Και πρέπει να τρέξουμε γι' αυτό. Σωστά. Τρέχουμε ήδη γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε γι' αυτό. Βεβαίως. Και αν θεωρεί κάποιος ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος ακόμη, όχι, δεν όχι, είναι. Δεν είναι μεγάλος ο χρόνος. Για να διοργανωθεί έτσι όπως πρέπει, σωστά. Όχι, όχι. Εμείς σας είπα, κουραστήκαμε και πραγματικά ήταν επίπονη η διαδικασία να ανοίξουν όλα αυτά τα μονοπάτια. Καταλαβαίνετε, τα έχετε δει, έχετε μπει μέσα, ξέρετε πώς είναι έτσι και τα τεχνικά κομμάτια και η δομή των μονοπατιών. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να διανοίξεις μονοπάτια για να τα κάνεις ασφαλή, έτσι, να είναι ασφαλή για αυτούς που θα συμμετέχουν. Και τους αθλητές. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πω κάτι. Mm-hmm. Ο φετινός αγώνας είναι αφιερωμένος, θα τον αφιερώσουμε στη μνήμη τριών παιδιών του συλλόγου μας που δεν τα κατάφεραν στη μάχη με την επάρατη νόσο. Φύγαν από τη ζωή, δεν έχουν φύγει και δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μας, από την καρδιά μας, από τη σκέψη μας. Μιλάω για τον Περικλή τον Πανάκη, την Ελπίδα τη Γιώτη και το Λάμπρο τον Πανάγο. Αυτός ο αγώνας λοιπόν φέτος θα τον αφιερώσουμε σε αυτά τα τρία παιδιά. Έχουμε καλέσει με τη σύμφωνη γνώμη των οικογενειών, το Σύλλογο Καρκινοπαθών Επιστήθη Φίλη, να είναι παρόντες στην εκδήλωση και όσοι είναι εκεί, ό,τι θέλουν να μπορέσουν να συμβάλλουν υπέρ του Συλλόγου Καρκινοπαθών Επιστήθη Φίλη της Άρτας. Επαναλαμβάνω στη μνήμη αυτών των τριών παιδιών που πάσχισαν για να υπάρχει αυτός ο σύλλογος, για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα, να κάνουμε αυτά που κάνουμε, να λέμε αυτά που λέμε και να μπορούμε να διοργανώνουμε αυτούς τους αγώνες. Ήταν τρία παιδιά τα οποία δούλεψαν πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Τρέχανε σε αγώνα, τρέχανε σε αγώνες, ασχολήθηκαν και δώσαν και την ψυχή τους για αυτό που είμαστε εμείς σήμερα εδώ. Βεβαίως. Και ο αγώνας αυτός, το ξαναλέω, θα είναι αφιερωμένος στη μνήμη τους. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις το οτιδήποτε τις επόμενες μέρες. Να λοιπόν που μέσα και από τον αθλητισμό πηγάζουν μηνύματα αλτρουισμού, αλληλεγγύης, προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, κοινωνικά μηνύματα και αξίες ανθρώπινες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στην φετινή σας διοργάνωση. Σίγουροι είμαστε, απλά το λέμε, γιατί καλά. Ξέρουμε πόσο πολύ κοπιάζετε για να τα καταφέρετε και να έχετε ένα άριστο αποτέλεσμα, κύριε Μακρύ. Εσείς είστε πάντα δίπλα μας, μας στηρίζετε σε ό,τι κάνουμε. Εγώ κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, όλες οι εθελοντικές ομάδες, στις οποίες θα σταλούν mail για να μας βοηθήσουν, θα ήθελα να είναι δίπλα μας. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνα χωρίς τους εθελοντές, το έχουμε ξαναπεί, καλά, το λέμε πάντα βέβαια, έτσι. Καλά κάνετε και το λέμε. Και οι εθελοντικές ομάδες και όλοι οι φορείς πάντα μας βοηθάνε. Οπότε από σήμερα, το αργότερο αύριο, ανοίγουν οι εγγραφές, θα είναι όλοι ενήμεροι και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι για τον αγώνα μας. Σωστά. Καλή επιτυχία και πάλι. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.